Καλωσορίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ξεκινήσουμε με αυτό. Εσείς έχετε βάλει ένα στόχο εδώ. Το στόχο της δεύτερης θέσης. Το έχετε πει καθαρά. Εμείς θέλουμε να είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι εφικτός στόχος αυτός με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας τα τελευταία? Καταρχάς, κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και συζητάμε, αν θέλετε, για μένα υπερβολικά σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στόχος μας προφανώς είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση. Γιατί όσο πιο ισχυρή είναι μια δύναμη, σοβαρή, αξιόπιστη, με πρόγραμμα, τόσο θα νιώθει μια απειλή η Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει τροπάριο κυβερνητικό. Μάλιστα. Διότι πήρε 41% πέρυσι, κύριο Οικονόμου, κύριε Παυλόπουλε. Του έδωσε πολύ μεγάλη στήριξη ο ελληνικός λαός του κύριου Μητσοτάκη. Και τι έχει δει μέσα σε ένα χρόνο? Το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές. Ιστορικά είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης που κατέστησε τη Δαδιά. Μετά η ακρίβεια φτάνει εδώ. Κόκκινο, τον έδειξα και χθες αυτό το πίνακα. Το είδαμε. Εγώ θέλω να μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Το είδαμε. Ποια είναι η απάντηση των τελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Έχουμε υπερτετραπλάσιο. Δηλαδή εσείς αν πάτε δεύτερος θα αλλάξουν όλα αυτά, γιατί το λέτε έτσι? Θα βάλουμε όλα κάτω. Γιατί βάλατε τα προβλήματα καλά, κάνετε, θα συζητήσουμε. Θα δώσουμε λύση για όλα. Να κλείσουμε σας παρακαλώ λίγο με τη δεύτερη θέση. Επειδή είχατε πει και την προηγούμενη φορά ότι η τρίτη θέση θα είναι ήττα. Σε αυτό επιμένετε? Θα είναι μια μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Όχι, αν θέλετε, μόνο έτσι από μια κομματική προτεραιότητα. Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο για την πατρίδα μας να μην κάνει παρέλαση η Νέα Δημοκρατία. Μια παρέλαση αλαζονίας. Χωρίς να νιώθω την απειλή κάποιος, με αποτέλεσμα αντί να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Όχι, δεν υπάρχει. Η αντιπολίτευση που κάνει σήμερα ο κ. Κασελάκης είναι θείο δώρο στον κ. Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση με τα κότερα, με τα 2 εκατομμύρια σπίτια, με τα θαύματα, είναι ένα δώρο διαφυγής στον κύριο Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση που βάζει τα θέματα της ακρίβειας, του κόστου στέγασης, του εθνικού συστήματος υγείας που καταραίει στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας, που βάζει τα εθνικά θέματα, δηλαδή. Ακούστε, επειδή τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση. Πριν πάτε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Επειδή το έχετε βάλει στο τραπέζι, γι' αυτό επιμένω, και μιλήσατε για ήττα τρίτη θέση. Εάν έρθει το τρίτο το ΠΑΣΟΚ, εσάς σας κλονίζει αυτό, κλονίζει την ηγεσία σας? Προσέξτε, θέλω να σας πω το εξής. Επειδή όλοι προσμετράμε τις δυνάμεις μας συγκρίνοντας τα προηγούμενα ποσοστά. Ναι. Εγώ θα μπορούσα να πω με ένα εύκολο τρόπο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι νικητής και θα είναι νικητής, διότι και από τις εθνικές εκλογές και από τις ευρωπαϊκές εκλογές θα έχει μια μεγάλη άνοδο. Βάζω ένα εθνικό στόχο για μένα. Για μένα υπάρχει ένας υπέρτατος στόχος που οφείλουμε να υπηρετήσουμε. Ποιος είναι? Η χώρα να έχει σοβαρή αντιπολίτευση. Αλλά βάζετε και τον εαυτό σας στη ζυγαριά. Αντιπολίτευση, στο ζύγι αυτό μπαίνει και ο εαυτός σας. Προφανέστατα μπαίνει, διότι αγωνίζομαι για να αποκτήσει η πατρίδα μας μια αντιπολίτευση που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να νιώσει μια απειλή. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης κλιμακώνει την αλαζονία της διακυβέρνησής του. Με ποιο τρόπο? Σου λέει δεν έχω αντιπολίτευση. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με τα μηντιακά συμφέροντα που τη στηρίζουν αναδεικνύει. Θέμα Ανδρουλάκη θα τεθεί με τρίτη θέση? Εγώ αυτό ρωτάω τόση ώρα. Το ρωτάω γύρω-γύρω, αλλά θα το ρωτήσω. Θα τεθεί θέμα Ανδρουλάκη? Κύριε Οικονόμου, τα ίδια λέγατε και πέρυσι. Πέρυσι, τέτοιο καιρό, Μάιο, τα ίδια λέγατε. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Και το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, ήταν αυτό, το, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο λέτε, που άντεξε επαξιωτικά. Ο κύριος Κασελάκης πάντως το απαντάει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Κυρία Ανδρουλάκη, ο κύριος Κασελάκης το απαντάει αυτό. Εγώ, το ρωτάτε. Εγώ δεν θα δω σήμερα. Ήδη έχουμε φάει. Όχι, έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε. Θα πούμε για τα θέματα. Να συζητάμε θεωρητικά. Εγώ αγωνίζομαι το ΠΑΣΟΚ να είναι στους νικητές των εκλογών και να είναι δεύτερο κόμμα. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε γιατί. Υπάρχει ανάγκη σήμερα. Σήμερα υπάρχουν πολλοί λόγοι να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος λόγος είναι αυτός που είπα. Η ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση. Πίεση στην κυβέρνηση. Για να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία αυτό το ρεσιτάλ αλαζονίας και περιφρόνησης του δημοσίου συμφέροντος. Δεύτερος λόγος. Θέμα σταθεροποίηση κυβέρνηση θα τεθεί, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερος λόγος. Την επόμενη μέρα. Μα δεν με αφήνει. Αν έχουμε δηλαδή ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Κύριε Οικονόμου, με έχετε αφήσει να πω μισό λεπτό. Ελάτε, παρακαλώ. Δεν με αφήνει να πω κάτι. Εντάξει. Εδώ, ό,τι και να πω, με διακόπτεται μέσα στα 10 δευτερόλεπτα. Δεύτερος στόχος. Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Τι σημαίνει αυτό? Κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία, Ευρωστρατός, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτικές που κάνουν την Ελλάδα ισχυρή. Κάθε ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στο κόμμα της λιτότητας, του Λαϊκού Κόμματος, που ενισχύει το γαλλογερμανικό άξονα.
Αυτή είναι η ψήφος Νέα Δημοκρατία και αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει debate. Τι σημαίνει δεν θέλει debate ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ ζητώ debate λοιπόν για τις ευρωεκλογές να συζητήσουμε τα εθνικά, εσωτερικά θέματα και τα ευρωπαϊκά και το αρνεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει, δεν θέλει να ταυτιστεί ο κ. Μητσοτάκης. Θα σταματήσει η λιτότητα αν η Νέα Δημοκρατία μειώσει τα ποσοστά της. Εάν είναι ανίσχυρο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα έρθουν χρήματα στον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν είναι ανίσχυρο. Το Ταμείο Ανάκαμψης ναι. θα είναι μόνιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και έχω ένα επιχείρημα. Ναι. Θα ήταν παραπάνω 200 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. εάν ακούγανε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και αν ο Όρμπαν και διάφοροι άλλοι δεξιοί πολιτικοί της Ευρώπης δεν θέλανε να υπάρχουν τόσες πολλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα περισσότερα χρήματα για την Ελλάδα και τις αδύναμες χώρες. Πάνω σε αυτό λόγος. Που έχετε πει, μου επιτρέπετε ή ναι. όχι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Νέα Δημοκρατία. Ότι ο Ανδρουλάκης έχει γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Και πού το ακουμπάει, να το πω. Πού το ακουμπάει, σε μια σειρά από επιλογές σας σε κρίσιμα ζητήματα με τα οποία ταυτιστήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω. Επιστολική ψήφος. Πάμε να τα βάλουμε κάτω ένα-ένα. Ναι, ναι, ναι. Έχω μεγάλη χαρά να τα πούμε. Ωραία. Μια σειρά λοιπόν από επιλογές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Μην τα λέω όλα για να μην είναι μεγάλη ερώτηση. Έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις που λέει η κυβέρνηση. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Επιστολική ψήφο. Εμείς τη βάλαμε στο Σύνταγμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ την έβαλε, ούτε το ΠΑΣΟΚ την έβαλε την επιστολική ψήφο στο Σύνταγμα. Δεύτερον, ψηφίσαμε με ναι στην Επιτροπή. Και ήρθε η Υπουργός από το παράθυρο ναι, ναι. να πάρει τους 200 και για τη Βουλή. Και είπαμε φτάνει. Απέσυρε λοιπόν αυτή την εκπρόδεσμη τροπολογία να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Και δεν την απέσυρε. Τι είμαστε εμείς, ένα κόμμα το οποίο μπορεί να το κάνει θέλει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό καταψηφίσαμε. Υπήρχε λοιπόν ένα σοβαρός θεσμικός λόγος. Άρα είστε υπέρ επομένως. Πάμε στα... Μα εμείς τη βάλαμε στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι λέμε στο πρόγραμμά μας. Με αναθεώρηση του άρθρου 16 να κάνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δεν έλεγε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί κάθε. Άρα πώς λέμε το ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει. Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε. Όχι, δεν το λέτε. Το έχει χρησιμοποιήσει. Μα το θέμα είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση, τα λέτε και εσείς. Μα το πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση τα αναπαράγεται συνεχώς και φτιάχνεται μια εικόνα. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει διαφωνώ κάθετα και εμείς λέμε με αναθεώρηση, με σεβασμό στο Σύνταγμα και θα σου πω κάτι γι' αυτό. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είναι ΠΑΣΟΚ. Όχι. Προφανώς. Τι είπε λοιπόν για αυτό το θέμα. Ότι ο τρόπος νομοθέτησης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι για μη κερδοσκοπικά, είναι για κερδοσκοπικά. Διότι ένα φαν του εξωτερικού. Στα δικαστήρια της κάτω. Μα συγγνώμη, είναι απόφαση. Είναι αυτό που σας λέω. Είναι γνωμοδότηση. Είναι γνωμοδότηση. Όχι απόφαση. Είναι γνωμοδότηση. Διακριθεί στο δικαστήριο. Προσέξτε. Δηλαδή πετάμε τη γνωμοδότηση. Όχι, καθόλου δεν πετάμε. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί εδώ διαστρεβλώμε την κατάσταση. Τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Αυτά όμως για να γίνουν θέλουν μια ανεξάρτητη αρχή. Τα έκανε αυτά ο κύριος Πυρακάκης. Ωραία, μένουμε ξέρετε, σε αυτό. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Για να πάμε στην ακρίβεια. Θα πάμε σε όλα. Για μένα, ως σοσιαλδημοκράτη, υπάρχουν δύο πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Η υγεία και η παιδεία. Η παιδεία ιδιωτικοποιείται και η δημόσια παιδεία καταραίει σύμφωνα με τους διαγωνισμούς PISA πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τι έχει κάνει ο κύριος Πυρακάκης. Τίποτα. Θέλετε να πάμε στην υγεία. Υγεία λοιπόν έχω εδώ αυτά τα στοιχεία. Να πάμε στην ακρίβεια πρώτα. Όλα ακρίβεια είναι και αυτά. Ναι. Από την τσέπη, όταν πληρώνεις φροντιστήρια, ναι, κύριε οικονόμου, είναι ακρίβεια. Όταν πας στο νοσοκομείο, όταν πας στο νοσοκομείο, όλα τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πριν 5 χρόνια ήταν. Και επί ΠΑΣΟΚ είχαμε φροντιστήρια. Ναι, θέλετε να σου πω κάτι. Φροντιστήρια είχαμε, αλλά είχαμε μια δημόσια παιδεία. Και ιδιωτικά κολέγια κτλ. Δεν τα είχαμε και κερδοσκοπικά απολύτως. Ξέρετε κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Επειδή λέτε επί ΠΑΣΟΚ, είχαμε ΠΑΣΟΚ. Λέω ότι λοιπόν, όχι, καλά ιστορία, κάνετε και τα λέτε, τα πούμε. Δεν σας κατηγορώ. Όχι, καλά κάνετε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν φτιάξαμε ένα πυλώνα του κράτους που σήμερα υπερασπίζεται τους φτωχούς τη μεσαία τάξη και αποδομείται από τη Νέα Δημοκρατία, είναι αυτό που φτιάξαμε εμείς. Τη δημόσια παιδεία. Τα απογευματινά χειρουργεία παιδεία. Όχι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, με πληρωμή είναι. Ναι, με πληρωμή. Με πληρωμή είναι, δεν κατάλαβα. Και εσείς τα ζητάγατε όμως. Εμείς το 2001 που τα προτείναμε ήταν με ένα συμβολικό αντίτιμο. Όχι με πληρωμή κανονική όπως είναι σήμερα. Δεν είναι κανονική η πληρωμή. Κανονικότατη είναι η πληρωμή. Από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ χαμηλή. Είναι το ίδιο ποσό σαν να πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, σε ένα ιδιωτικό χειρουργείο. Είναι το ίδιο. Γιατί αν είναι το ίδιο, λέει ψέμα το χειρουργείο. Άρα να πείτε του φτωχού ανθρώπου ότι ξέρεις κάτι, η πολιτική μας για το ΕΣΥΑ, στο οποίο και ο Γεωργιάδης, είναι η εξής.
για να μην πας στο ιδιωτικό, θα πληρώνεις το δημόσιο. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Εμείς λέμε για να μην πας στο ιδιωτικό, θα έχουμε δωρεάν καλές υπηρεσίες στο δημόσιο, διότι πληρώνεις ταμεία. Γίνεται αυτό. Οριζόντια. Τα λεφτά υπάρχουν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης σου δίνει 32 δισεκατομμύρια για να φτιάξεις το ΕΣΥ, διότι έγινε για την πανδημία και εσύ παίρνεις ψίχουλα. Βεβαίως δεν θες να το κάνεις, γιατί υπηρετείς ιδιωτικά συμφέροντα και έχω στοιχεία. Σήμερα η ιδιωτική υγεία. Άρα διακατεύθυνση, λέτε, η ιδιωτική υγεία. Για την ιδιωτική υγεία. Θα σας πω, η ιδιωτική υγεία σήμερα, το 75% των υπηρεσιών είναι δύο οικονομικά συμφέροντα. Συμφωνούν μεταξύ τους, αυξάνονται τα νοσήλια και τα ταμεία πιέζονται πάρα πολύ. Μια διαφάνεια για να ακούσει ο κόσμος γι' αυτό που λέτε. Ισχυρίζεστε ότι θα μπορούσαν τα απογευματινά χειρουργεία να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης? Όχι, δεν ισχυρίζομαι. Και η κυβέρνηση αυτό. Δεν πήρε τα λεφτά? Όχι, θα σας πω τι ισχυρίζομαι. Τι λέτε? Κύριε Παυλόπουλε, επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέω, μην προσπαθείτε τώρα να εκμεύσετε πράγματα. Δεν προσπαθώ καθόλου για να το καταλάβω. Αυτό το κάνει, τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης? Παίρνει κάποια χρήματα από εκεί για να δώσει κάποια δωρεάν χειρουργία. Ένα το κρατούμενο. Εμείς τι θα κάναμε? Θα παίρναμε χρήματα για να ολοκληρώσουμε να είναι ενεργές όλες οι πρωινές κλίνες και μετά να κάνουμε απογευματινά για τους ανθρώπους. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με ένα τυπικό αντίτιμο, όχι με τα χρήματα σήμερα, ό,τι λέγαμε το 2001. Τι σημαίνει αυτό που γίνεται σήμερα? Κλίνες πρωινές δεν λειτουργούν. Άρα. Το Υπουργείο δεν λέει αυτό. Πώς το Υπουργείο λέει ότι λειτουργούν κανονικά. Άρα λειτουργούν όλες. Λειτουργούν κανονικά. Όλες λειτουργούν. Δεν είναι βάρος το πρωινό. Θέλω λοιπόν να βγει σήμερα ο Υπουργός να πει ότι δεν υπάρχουν. Εδώ δίπλα θα τα πάμε στον Πειραιά. Εσείς λέτε ότι βαρύνουν τα πρωινά. Σας λέω λοιπόν τώρα, αν πάμε εδώ στον Πειραιά, στα νοσοκομεία, οι μισές χειρουργικές κλίνες οι πρωινές δεν λειτουργούν. Για να γίνουν τα απογευματινά. Α, πάμε εδώ πάρα πολύ. Όχι, εσείς θα το πείτε. Μα σας απαντάω. Μα τι να γίνουν? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που συμβαίνει είναι πάνε πολύ ελαφριά χειρουργία το πρωί και τα βαριά το απόγευμα. Κατάτε, είναι αυτό, άρα κάνουν είναι διαχείριση. Αυτό, κάνουν διαχείριση στην εταιρική, λέτε. Εφεύε, λέτε. Είναι μάλιστα. Αυτό σοβαρή πολιτική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ένα στοιχείο. Ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις δεύτερα περισσότερα χρήματα σε όλη την Ευρώπη για την ιδιωτική υγεία. Για την υγεία του. Δηλαδή, η Βουλγαρία πρώτη και η Ελλάδα δεύτερη έχουν τους λαούς που πήρουν τα περισσότερα λεφτά από την τσέπη τους για την υγεία τους. Άρα, λέτε... αυτό εσείς το θεωρείτε επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λέτε εσείς, θα αλλάξει. Όχι, το θε... όχι, έτσι, όχι αν είναι έτσι, σε καμία περίπτωση. Όμως, τα στοιχεία. Από τότε που λειτουργήσαν τα απογευματινά χειρουργεία, δεν έχουμε καταγγελίες από συνδικαλιστές ότι να, ο Γεωργιάδης βάζει στον κόσμο να πληρώνει. Εγώ είπα, δεν λειτουργούν τα... Και φαντάζομαι ότι οι συνδικαλιστές θα είχαν κάθε λόγο να τον καταγγείλουν. Εγώ ξέρω τι λέει η Eurostat και το λέω σήμερα στο Sky. Μάλιστα. Επί ΣΥΡΙΖΑ πληρώνανε τις τρίτες περισσότερες δαπάνες υγείας στην Ευρώπη Έλληνες, επί Νέας Δημοκρατίας τις δεύτερες. Η Ελλάδα σε δύο χρόνια θα είναι πρώτη. Γιατί υπάρχει δαπάνες... καρτέλ, και δεν το λέω εγώ, το λέω Στουρνάρας, υπάρχει ολιγοπόλιο στις ιδιωτικές. Βέβαια, αλλά πώς γίνεται αυτό? Διότι όταν δεν έχεις καλό εσύ, σπρώχνεις τον κόσμο στο ιδιωτικό. Και κάνεις και κάτι περισσότερο. Κάνεις και ένα καρτέλ με δύο συμφέροντα. Πώς έχει γίνει εδώ? Είναι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες που έχουν την ιδιωτική υγεία 75, και αυξάνουν οριζόντια, λέτε, ταυτόχρονα. Σας απαντάω. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, 75% των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας είναι από δύο οικονομικά συμφέροντα. Τόσο απλά. Πάμε παρακάτω, πάμε στο θέμα της ακρίβειας, κύριε Πρόεδρε. Αυτό περίμενα σήμερα να ρωτήσετε. Μα εκεί θα πάμε τώρα. Όχι, εμένα. Εγώ δεν κυβερνώ, εγώ είμαι αντιπολίτευση. Εγώ αναδεικνύω, εσείς ρωτάτε και αυτοί απαντάνε. Πάμε τώρα. Με κυβέρνηση έχει μείωση την ακρίβεια. Εγώ είδα τον Πρωθυπουργό προχθές να πηγαίνει στην αγορά εδώ στο Ρέντι και να λέει ότι στα προϊόντα. Περίμενα τους Έλληνες δημοσιογράφους σήμερα το πρωί να πάρουν αυτό τον πίνακα που λέει υπερτετραπλάσια αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 5,4 στα τρόφιμα, 1,2 στην Ευρώπη και ένα, το μήνα Μάρτιο. Είναι το μήνα Μάρτιο. Και να ρωτάει όλους οι υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην Ελλάδα έχουμε υπερτετραπλάσια αύξηση του ρυθμού πληθωρισμού? Αυτό συνεπάγεται και αύξηση των τιμών. Τρόφιμα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Α, δεν συνεπάγεται. Ο πληθωρισμός που πάει. Να τσαφνίσω. Επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται, λέω, ότι με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, με το μείον 5%, με το μείον 17% που ανακοίνωσε ο κ. Κρέκας, με τις όποιες παρεμβάσεις έχει ανακοινώσει, έχει, και τα πρόστιμα που έχει επιβάλει, έχει επιτύχει οριακή μείωση των τιμών.
Εάν αντί για οριακή μείωση έχουμε τετραπλασιασμό των τιμών. Δεν το λέω εγώ. Τότε βγάζει μάτι το ψέμα. Μα συγγνώμη κύριε Παυλόπουλε. Σας φέρνω όταν επίσημα τη Eurostat και λέω αν το ισχυρίζομαι. Τι άλλο πρέπει να σας δω. Δεν σας λέω ότι ισχυρίζεστε. Ρωτάω αν αυτό συνεπάγεται υπερτετραπλασιασμό και στις τιμές των ράφων. Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Αυτό σημαίνει. Ο πληθωρισμός είναι. Άρα λοιπόν όχι μόνο δεν λειτουργεί. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό και τι θα έκανα εγώ ένα πρωθυπουργό. Μα σας λέω. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργό θα έκανα. Γιατί όλα αυτά πρέπει να έχουμε και λύσεις. Τα πρόστιμα που μπαίνουν είναι της πλάκας. Γιατί το λέτε? Είναι πολύ χαμηλά. Όταν βάζεις 41 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες πρόστιμο που βγάλαν 3 δισεκατομμύρια από τις υπερχρεώσεις, το πρόστιμο είναι της τι πλάκας. Τι έπρεπε να κάνει? Για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια ενιαία αρχή καταναλωτών. Ναι. Η οποία θα κάνει εκστρατείες κατά των πολυεθνικών που συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν πολύ υψηλές τιμές στην Ελλάδα. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, το αρνεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, ενίσχυση. Δεν νομοθετούν ενίσχυση, τα κίνηματα καταναλωτών και οι αρχές καταναλωτών. Μα δεν ενημερώνει. Ρωτάω εγώ σε επίπεδο νομοθεσίας τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Νομοθετή, τι θα κάνατε εσείς? Αυτό λέω, έχουμε καταθέσει νομοθετική πρόταση. Ναι, ναι. Δεύτερο θέμα. Μείωση του ΦΠΑ στα αγαθά, στα βασικά αγαθά. Όσο κρατάει η κρίση, μειώνουμε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και πώς περνάει στη μέση. Και πώς και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό μας είπε πριν, η κυρία Τζάκη. Θα μηδενίσουμε το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα για ένα διάστημα και μετά το ξανανεβάσουμε. Το κάνει η Ισπανία αυτό. Όσο διαρκεί η κρίση, μειώνουμε ή μηδενίζουμε το ΦΠΑ, μετά από το τελειώσει η κρίση, τον ανεβάζουμε. Όταν βέβαια υπάρχει πίεση. Δεύτερο θέμα, πώς θα περάσει όμως η τιμή? Με ελέγχους. Δηλαδή, σήμερα η έλεγχη στην αγορά είναι πολύ λίγη και τα πρόστιμα πολύ μικρά. Γιατί είναι πολύ λίγη? Μα αφήνεται από το αποτέλεσμα. Αν υπήρχαν πολλοί έλεγχοι με πολύ βαριά πρόστιμα, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια κερδοσκοπία. Να το πω απλά και λαϊκά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χαρά των πολυεθνικών και της εγχώριας ολιγαρχίας. Γιατί δηλαδή, όμως κύριε Πρόεδρε, δεν έχει τώρα κυβέρνηση αυτό? Μα θα σας πω. Όλοι βάλουν κατά την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Η κυβέρνηση έχει τρελαθεί και αφήνει, όπως λέτε, μα τα συμφέροντα να αλωνίζουν εις βάρος. Κύριος, θα σας πω τι συμφέρει αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει πανίσχυρος. Σου λέει από τη στιγμή που δεν χάνω την εξουσία, από τη στιγμή που πάω στο 32%, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα, μπορώ να το κάνω. Σου λέει, έχω το περιθώριο να ασκώ την πολιτική, να χαϊδεύω τα συμφέροντα. Είναι τόσο, διότι είναι τόσο εδώ υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Είναι τόσο απλό, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω. Δηλαδή, χαϊδεύοντας τα συμφέροντα, έχεις τεράστια μηντιακή ανοχή. Αν χαϊδεύοντας τα συμφέροντα, έχεις τεράστια μηντιακή ανοχή. Ένα λεπτό, αφήστε και το λέτε συνέχεια και είναι άδικο. Είναι ακριβές. Όμως το αντιπαρέχομαι και έχετε μια μόνιμη μορφή, το οποίο επίσης αντιπαρέχομαι. Λέω το εξής όμως. Αν αύριο το πρωί ήταν ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, οι πολυεθνικές θα γονάτιζαν, αυτό λέτε? Αν ήμουν πρωθυπουργός αύριο το πρωί, θα είχαμε μια έντιμη διακυβέρνηση. Μάλιστα. Και το λέω αυτό με ευθύ τρόπο απέναντι στον πρωθυπουργό. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια ατιμία εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, οι ανισότητες καλπάζουν, καταραίει το ΕΣΥ, η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και μας λέει ότι έχει πάει καλά. Σε ποιο τομέα τα πήγανε καλά? Στα εθνικά θέματα? Μου λέτε ότι υπονοώ κάτι. Ούτε στα εθνικά πάμε. Ακούστε, καλά. Υπονοώ, δηλαδή, θα πούμε ευθέως τα πράγματα. Ναι. Λέω ότι ο κύριος Μπελέρη μπήκε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ούτε για εθνικούς ούτε για ευρωπαϊκούς λόγους, αλλά για ψηφοδηρικούς λόγους. Βγαίνει ο κύριος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επιτίθεται στο Πασόκ και την άλλη μέρα τα ίδια τα λέει η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Σωστά. Αν τα έλεγε αυτά ένα στέλεχος του Πασόκ, θα τον είχαμε μέρα νύχτα στα κανάλια. Στο ίδιο πάνελ, υποψήφιος του κύριου Λοβέρδου λέει ότι ο κύριος Μπελέρη είναι του κοινού ποινικού δικαίου. Όταν ο κύριος Λοβέρδος πήγαινε στη φυλακή να τον δει και να τον στηρίξει. Εδώ μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Για μηδενική σοβαρότητα. Για εσάς τι είναι ο κύριος Μπελέρης? Κάτι μεγαλύτερο. Τι είναι για εσάς? Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να στηρίξουμε για να είναι δήμαρχος στη Χιμάρα. Μάλιστα. Γιατί το ψήφισε, η ελληνική εθνική μειονότητα να είναι δήμαρχος στη Χιμάρα και να πιέσουμε τον κύριο Ράμα να σταματήσει τα παιχνίδια και να είναι εκεί που τον εξέλεξε η ελληνική ομογένεια. Άρα και εδώ υπάρχει και ένα εθνικό θέμα. Ναι, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, συγχωρείτε εμένα. Ποιο είναι το εθνικό θέμα που δεν πάμε καλά? Είναι η πονηριά και η διγλωσία. Είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου η μαρτυριάρα το λόγο και τα κίνητρα του κύριου Μητσοτάκη. Επειδή χάνει ψήφους προς τον Βελόπουλο, εργαλειοποίησε ένα ελληνικό εθνικό ζήτημα. Προσέξτε. Είχα όμως και κάτι άλλο. Την ώρα που η κυρία Μπακογιάννη πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και καταθέτει ένα ψήφισμα για να ενταχθεί το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας και λέει άλλα. Μα είναι σοβαρή στάση αυτή η κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα?
Εγώ λοιπόν τα βάζω όλα στο τραπέζι. Και λέω κάτι απλό δηλαδή, στον Νικολάου. Αυτά δεν συνιστούν σοβαρή εξωτερική πολιτική. Είναι σοβαρή. Εσείς πείτε μου, είναι όχι, σοβαρή. Αυτά βάζετε εσείς ως εθνικά πρωτάγματα. Όταν η κυρία Μπακογιάννη, πρώην υπουργό εξωτερικών. Τι είπε για τον Μπελέρη και το τι είπε η κυρία Μπακογιάννη, αυτό τελειώνει την εξωτερική μας πολιτική. Η κυρία Μπακογιάννη για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Ναι, όχι, λέω ευρύτερα για τα εθνικά θέματα. Λέω τα πέτυχε η κυβέρνηση. Τα Δυτικά Βαλκάνια, ακούστε η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι μας είχε μια ειδική γραμμή. Η Ελλάδα. Κυρίως το νούμερο ένα θέμα που έχουμε τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Οικονόμου, προσέξτε. Η Ελλάδα έχει τρία μεγάλα θέματα. Για μένα το πρώτο θέμα είναι το κυπριακό. Εγώ δεν έχω τη στάση του κ. Μητσοτάκη που το παίζει Πόντιος Πιλάτος στο ζήτημα αυτό. Δεύτερο θέμα είναι η τουρκική προκλητικότητα. Και τρίτο θέμα είναι τα Βαλκάνια και περισσότερο τα Δυτικά Βαλκάνια, σωστά, που είναι υπό ένταξη χώρες. Όταν λοιπόν σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, μέσα σε 10 μέρες, εργαλειοποιείς την ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, στο Κόσοβο που αφορά την Αλβανία, ευθέως αφορά την Αλβανία. Ναι, ναι. Άλλα λέει Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Και ένα κορυφαίο στρατό τη Δημοκρατία. Και άλλα, ο Νίνη Υπουργό Εξωτερικών. Ναι. Είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική αυτή. Υπάρχει θέμα, λέτε εκεί. Τεράστιο. Μια και μιλάτε για τα εθνικά θέματα, το ραντεβού υπό τι παρούσε συνθήκε πρέπει να γίνει. Πρέπει να μιλάμε. Ραντεβού με Μητσοτάκη και Ερντογάν, λέω. Βεβαίω. Πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία. Ναι. Εγώ είμαι ένα ακρεφνή οπαδό να υπάρχει συνεχώ τραπέζι διαλόγου, αλλά χωρί αυταπάτε. Ο Ερντογάν είναι ένα τύπο που εργαλειοποιεί τα πάντα, ένα ακραίο εθνολαϊκιστή, ο οποίος δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Και θέλω να σου πω, για μένα το μεγάλο θέμα της εποχής είναι το κυπριακό. Επειδή έχουν συμβεί πολλά τα τελευταία χρόνια, ο Ερντογάν μιλά πια ευθέως για διχοτόμηση. Mm-hmm. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος ο δυτικός κόσμος, να πιέσει ώστε να υπάρχει νέο τραπέζι διαλόγου βάσει των αποφάσεων που υπάρχουν mm-hmm. στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ένας νέος άνθρωπος, έχει πολιτικό κεφάλαιο, πρέπει να τον στηρίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμένα η πολιτική που λέει μιλάμε με την Τουρκία και αφήνουμε λίγο δίπλα το κυπριακό, με αφήνει. Αυτό κάνει η κυβέρνηση, κάθετα, το έχει βέβαιος. Στην άκρη το κυπριακό. Έχει μία στάση, προσπαθεί να τα έχει δύο θέματα, αν θέλετε, σε ένα ξεχωριστό καλάθι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, είναι λάθος το μήνυμα που στέλνουμε στη διεθνή κοινότητα. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ένα ακόμα. Ο κύριος Κασελάκης έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί μαζί σας, να συνομιλήσει μαζί σας για την δημιουργία αυτής της προοδευτικής συμμαχίας, προκειμένου να διεκδικήσετε τη διακυβέρνηση. Σχεδόν δεν αναφέρεται πια σε εσάς. Εσείς τον περιγράφετε ως διασκεδαστή. Ποιος άλλος χώρος μένει για να συνεννοηθείτε? Επειδή άκουσα από κάποιους συναδέλφους σας να μου λένε ότι είναι βαριά αυτή η έκφραση, μάλλον δεν άκουσα να την πει ο κ. Μητσοτάκης, που το είπε φεδρό στη Βουλή. Εγώ τι είπα? Εγώ προτιμώ τη σοβαρότητα παρά την επικοινωνία. Αυτό δεν είναι κάτι βαρύ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε φεδρό στη Βουλή. Ναι, ναι. Δεν έχω χαρακτηρίσει ποτέ κανένα πολιτικό αρχηγό με τα λόγια που ευκόλως χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό. Και το διασκεδαστής δεν είναι ελαφρύ. Ακούστε, άλλο εγώ είπα πώς, τι αντιπολίτευση θέλω να κάνω εγώ. Ναι, ναι. Εγώ είπα ότι επιλέγω την αντιπολίτευση της σοβαρότητας, ναι, και με όχι της επικοινωνίας. Πάμε τώρα στο εσείς θέμα. Εσείς θέλετε να κυβερνήσετε αύριο. Ακούστε, πάμε στο θέμα. Εγώ σας λέω ότι ενισχύεται το Πασόκ και πάει και πολύ καλά στις εκλογές. Θα σας πω. Χρειάζονται κι άλλοι. Δεν φτιάχνουν τα νούμερα. Η αντίληψή μου για την αριστερά, για τον προοδευτικό κόσμο, φαίνεται από τον τρόπο που μιλώ, τις προγραμματικές μου προτεραιότητες, τη δημόσια στάση μου, τη θεσμική μου συμπεριφορά. Το να κάτσω σε ένα τραπέζι με έναν άνθρωπο που μιλάει για θαύματα, κότερα, εμφανίζονται μια τεράστια περιουσία χωρίς να έχει καταθέσει ποθενέσχες. Δεν θυμάμαι άλλο. Δεν είναι κακό να εκδηλώσει κανείς. Όχι, να καταθέσει ποθενέσχες. Δεν υπάρχει. Εγώ ιστορικά, από τότε που έχουν φτιάξει κάποιους θεσμούς διασφάλισης του πολιτικού συστήματος, να έχει καταθέσει αρχηγός αξιωματής αντιπολίτευσης στις εκλογές χωρίς να καταθέσει ποθενέσχες. Ως προσωπικότητα, ο κ. Κασελάκης, ακούστε ένα λεπτό. Είδε στο μιλητή σας ή δεν τον θέλετε καθόλου? Για μένα, επειδή πρέπει να υπάρχει ένας θεσμικός σεβασμός, έχει χρέος, όπως είπε σε αυτό το στούντιο του Sky, πριν τις εκλογές, να καταθέσει το ποθενέσχες, ναι, όπως καταθέσαμε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, ναι. Δεύτερο θέμα, το πολιτικό. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος. Ανήκει στην αριστερά, ο κ. Κασελάκης, πρώτα απ' όλα. Ασφικτιά, μας απαντάω. Ασφικτιά με αυτή την πολιτική. Δεν μπορεί ένας προοδευτικός άνθρωπος να δεχθεί να έχει αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση κάποιον ο οποίος μιλά με τη γλώσσα του Βελόπουλου. Λέω λοιπόν το εξής, για να είμαστε ξεκάθαροι. Τι το χαρακτηρίζετε δεξιό, δηλαδή, τον κύριο Κασελάκη? Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω και ιδεολογικά. Και παραπέρα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ιδεολογικά. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ασαφής, λέτε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εργαλειοποιεί διάφορα πράγματα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Άρα τον εγώ εξαιρείτε. Μιλώ για το χώρο τον εξαιρείτε από μια πιθανή συνεργασία. Πιστεύω, αυτό λέτε. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να φτάσουμε εκεί, ότι το Πασόκ, εάν γιατί είναι ο τρίτος λόγος, σα είπα, σοβαρή αντιπολίτευση, το ευρωπαϊκό, αν είναι ισχυρό,
θα είναι ο πυλώνας να συμβεί ό,τι συνέβη στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Mm-hmm. Με πυρήνα τη Δημοκρατική Παράταξη mm-hmm. και άλλες δυνάμεις και από το Προοδευτικό Κέντρο πήγαν στην Δημοκρατία. Αριστερά, και αντιπροοδευτική αριστερά. Υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά σοβαροί άνθρωποι φιλοευρωπαϊστές mm-hmm. που μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις αγωνίες μας και να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Δημοκρατία. Σήμερα υπάρχει μια ασυμμετρία στο πολιτικό σύστημα. Αυτή την ασυμμετρία εκμεταλλεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί τον βολεύει να λέει Μητσοτάκης ή χάος. Εγώ τι λέω, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, δεν θα υπάρχει χάος. Θα υπάρχει ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση. Κλείσαμε, θα είναι κυβερνητική επιλογή του πολιτικού κόσμου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή ζωή. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Καλά, εδώ θα είμαστε. Με χαρά μεγάλη.